Τι είναι αυτό ρε Μίσουλα? Τι είναι αυτό ρε Σέφα, δεν ξέρω. Πακέτο, ε! Τι πακέτο, έλατε ποιος το έφερε. Στέφανε! Χρυσούλα! Μου πήρες δώρο! Ελέλεψε, μωρέ! Γιατί καλέ! Για ήταν να σου πάρω δώρο! Έτσι! Τι είσαι, γιορτή σου! Ανοίγει το χέρι! Μήπως μου έχεις πάρει εσύ δώρο! Όχι, γιατί να σου πάρω! Γιορτάζεις μήπως! Γιορτάζω! Καλέ! Έλα! Το βρήκα! Τι ανοίγει! Από κάποιο κρυφό θαυμαστή μου! Σίγουρα! Δεν θαυμαστεί, μωρέ, έχεις κάτσει μια ώρα πάνω σκηνής και θαυμαστεί. Ζηλεύεις. Σκάσε τη ζήλια σου. Καλέ! Έλα, καρδιακό θα μου κάνεις. Λες να είναι μέσα τίποτα τρομοκρατικά, τίποτα, καμιά βόμβα! Τι λες, παιδάκι μου, είναι και ο κόσμος εδώ και να τρέχουν ένα... Ρε Στέφανε, μπορεί να είναι βόμβα μέσα. Λες, ε. Κοίτα να δεις. Καλέ, πού το πάει! Καλέ, πού πάει αυτός! Ποιος ήταν πάλι το παιδί? Δεν ξέρω, πάμε, πάμε να δούμε. Ποιος δεν είναι? Καλέ, έλα, έλα, έλα! Θα το πίσω, μαραβουίδι! Ένα παναμίσεις, μου στείλες εγώρες, μου ξυπνείς εικόνες, της καρδιάς μου. Είναι μια ιστορία και μια περίπτωση κεραυνοβόλου θηλίας, κυρίες και κύριοι. Θα καταλάβετε αμέσως. Καλώ λοιπόν στον κύριο Νίκ Κάς και τη σύζυγό του Μέρι από το Brisbane της Αυστραλίας. Ελάτε, ελάτε, ελάτε! Είναι νερό, παρακαλώ, είναι νερό!
Νίκας, τι του βάλατε στο πακέτο? Κάτσε να βάλω και αυτά για τα μουσική τους, γιατί έχει αρκετά άλλο στο μουσική. Δεν πάω κανένα καμπαζά. Του έβαλα, κυρία Μίκη, ένα... Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Ένα Ένα κοάλα. Ναι, κύριε Μίκη, ένα κουφάλα. Για να αναρωτιέται ποια κουφάλα του έστειλε το πακέτο. Λοιπόν. Για να ρωτήσουμε λοιπόν τον Πέτρο. Να ρωτήσουμε λοιπόν τον Πέτρο εάν παρέδωσε το πακέτο. Πέτρο, είσαι εδώ. Κύριε Νίκ, κυρία Μέρη, απόψε ο κύριος Θεόδωρος Κουκούλης είναι κοντά μας. Λοιπόν... Το πακέτο μου! Ήρθε το πακέτο μου! Αυτό είναι το πακέτο σας. Σοβαρά, περιμένατε πακέτο? Βέβαια, περίμενα. Από το ΕΣΠΑ. Έχουμε σκεφτούσει τα κίνδυνα. Έπρεπε να έρθει. Κύριε Κουπούλη, δεν είναι από το ΕΣΠΑ το πακέτο. Δεν είναι από το ΕΣΠΑ το πακέτο, ίσως κάπου, από κάπου αλλού. Ψήλοι στα αυτιά μου πήγαν. Δεν πιστεύω να είναι από τους λεωφορείους. Γεωργιλά μου, τις κάνει καμιά τέτοια φάση, δεν πιστεύω. Αμέ να μην τα ανοίξω. Όχι, 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 να σας βοηθήσω λιγάκι. Είναι το πακέτο αυτό από ένα του φίλο που περάσατε καλά. Έχω περάσει καλά με πολλούς. σίγουρα, πόσο... Παλιόγυρο. Ο Μιχαλολιάκος θα με θυμήθηκε. Αυτός ο Μιχαλολιάκος! Παναγιά μου! Όχι αυτός, κύριε Αβρίκη μου. Όχι αυτός. Ο άλλος, ο δήμαρχος του Πειραιά. Ήταν αφεντικό μου για τέσσερα-πέντε χρόνια. Και σίγουρα αυτός θα με θυμήθηκε αυτό το δύσκολο καιρό. Όχι, 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 όχι. Όχι, λυπάμαι, λυπάμαι, δεν είναι αυτός. Όχι, τέλος πάντων, ανοίξτε το πακέτο. Έχει ένα σημείο με μέσα που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε. Μάλιστα. Κάποιος από την Αστραλία. Κάποιος που γνωρίσατε εκεί. Δεν ξέρω ποιο γνωρίσατε. Τι όλα πρώτα γνώρισα. Τι όλα πρώτα γνωρίσα, κυρία Μπήκη. Εγώ, που το λέω θα σας τα πω. Εγώ πήγα εκεί πέρα, γνώρισα την ομογένεια. Συνηγότες, για αλλιώς κυπήλοι, για αλλιώς παιδιά του νησιού της Αφροδίτης. Πραγματικά που το λογίσεις θα πω. Πήγα γνώρισα τους... Χοντρικά 40.000 ένας προς ένα. Από τους 70. Που πάει να πει ότι έχω άλλους 30.000
αδέρφια μας. Για να γνωρίσω. Τώρα, τι έλεγα. Α, τι μου έρχεται. Είστε σίγουρος ότι δεν σας έρχεται. Κάποιος που περάσατε καλά μαζί του στην Αυστραλία. Πραγματικά, κυρία Βίγκο. Ωραία λοιπόν, να φύγει ο τείχος παρακαλώ τώρα! Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές.